έτσι μας έρχονται ζευγάρια εκτός από Ηνωμένες Πολιτείες, από Αυστραλία, από Αγγλία, από Γερμανία, έρχονται και από χώρες όπως η Μογγολία. Στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά, στο Ιλινόης, που πηγαίνει του Καναδά στο Ιλινόης και στο Σικάγο, μια εξωματική γονιμοποίηση έχει πάνω από 25.000 δολάρια. Εδώ στην Ελλάδα, με 3, 4, 5.000 το ανώτερο, μπορεί να έχεις την καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορείς σε παγκόσμιο επίπεδο να πετύχεις. Γνωρίσε μια οικογένεια που ήθελαν πάρα πολύ να αποκτήσουν παιδί και δεν μπορούσαν. Ο οικονομικός λόγος έπαιξε για σας κάτι, δηλαδή ως κίνητρο υπήρξε? Εννοείται. Όλα. Est-ce que c'était facile toute la procédure jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Δεν θα ξεχάσω, ήταν ένα ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, τη στιγμή που ήταν η μητέρα με την παρένθετη μητέρα και δύο αγκαλιασμένες συγκινημένες που κλαίγανε, τη στιγμή που ερχόταν το παιδί στον κόσμο με φυσιολογικό του κοιτό. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες, ούτε επιτρέπεται να υπάρχουν υπηρεσίες ανέβρεσης παρένθετης μητέρας στην Ελλάδα, αν και τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν στο εξωτερικό. Από μένα, δεν μπορεί μόνη, τίποτα από μόνη της. Από γνωριμία, γνωριμία. Το ζευγάρι εγώ κάνω συμφωνία. Όπου ήθελα, η ζευγάρι μου είχαν πει για μένα 40.000. Και μου λέει, εγώ θα προτιμούσα βέβαια αυτά τα χρήματα να τα δώσω σε σένα, παρά σε αυτούς τους νταβατζίδες. Ανθρώπινο σώμα έχει γίνει πια προϊόν εμπορευματοποίησης και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.